Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί άλλη χρονιά. Βλέπουμε μια χρονιά να ξεκινάει με μεγάλη τιμή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε βέβαια ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη μεγάλης ποσότητας της Ισπανίας. Συνεχίζεται η αύξηση λόγω της επόμενης χρονιάς που δείχνει ότι και τα λάδια στην Ισπανία θα είναι πάλι λίγα και λιγότερα από φέτο. Ζούμε μια περίοδο ειδικά αυτό το μήνα, κάθε μέρα και διαφορετικά. Από τον περασμένο μήνα δηλαδή έχει μια ανωδική πορεία. Έχουμε ακούσει τα 5 ευρώ που πουληθήκαν τα περισσότερα λάδια, ήταν μια τιμή θεωρούσε ο παραγωγός καλή και κόψανε αρκετά λάδια. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι μπορούμε να πληρώσουμε μέχρι και 5,5 ευρώ στην Κρήτη. Έχω ακούσει για κάποια λάδια ιδιαίτερα που είναι πολύ χαμηλής οξύτητας και κάποιες περιοχές πάντα έχουν διαφορά από τα δικά μας, ότι έχουν περάσει και τα 6 ευρώ. Πιστεύω ότι μπορεί και να συνεχίσει η άνοδό του, από ό,τι δείχνουν όλα. Πού θα σταματήσει δεν ξέρει κανείς. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ότι έχει πέσει κατά άλλο, γιατί ασχολούμαι και εγώ με την τυποποίηση. Αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Αλλά είναι λίγα τα λάδια και δεν αγχωνόμαστε ότι μπορεί να δούμε μια απότομη χαμηλή τιμή. Αυτό που πρέπει να πούμε την παραγωγή να καλλιεργήσουν σωστά, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από τη φετινή από ό,τι δείχνουν όλα. Δηλαδή και η τιμή θα είναι καλύτερη. Βοηθάει ο καιρός να έχουμε μια καλύτερη παραγωγή, μια καλή παραγωγή του χρόνου, επειδή είχαμε βεντέμα φέτο. Αυτό είναι καλό γιατί ο κόσμος θα πάρει χρήματα και θα ασχοληθεί περισσότερο με το ελαιόλαδο. Ωραία, μια χαρά. Αποθεματικά δεν είναι πολλά. Επειδή η τιμή ήταν καλή και ήταν, τα περισσότερα λάδια βγήκαν γύρω στο 5 ευρώ που δεν το είχαμε ξαναζήσει, πολλοί κόσμος το έκοψε το λάδι. Πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα 30, μάξιμου 35% υπόλοιπο. Έχει φύγει δηλαδή γύρω στο 65 με 70, έχει πουληθεί.